Οκτώβριο, σε αυτοδιοικητικές εκλογές 2023, πρώτος και δεύτερος βαθμός. Μένει παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα, καθώς υπάρχουν πολλά διαδικαστικά. Κλείνουν οι συνδυασμοί, πρέπει να γίνει η κατάθεση των υποψηφιότητων με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις, αυτό που ως ήθιστε να λέμε, κολλήματα για το ποιος θα είναι υποψήφιος, ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος. Πάμε λοιπόν μαζί να ξετυλίξουμε τα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Βέβαια θα ανοίξουμε ένα φάκελο, θα το πω έτσι, με πολλές λεπτομέρειες όλο το επόμενο χρονικό διάστημα από την τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Ανοίγει λοιπόν, Κατερίνα, καλησπέρα, ο φάκελος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και όπως το 2019, έτσι και το 2023, είναι ένας χρόνος, θα λέγαμε, πολλαπλών εκλογών. Μετά τις εθνικές εκλογές, έχουμε τις αυτοδιοικητικές, δημοτικές και περιφερειακές στις 8 Οκτωβρίου. Και εφόσον δεν αναδειχθεί επιτυχόν συνδυασμός την πρώτη Κυριακή, θα ακολουθήσουν εκλογές επαναληπτικές 15 Οκτωβρίου. Τώρα, ήδη από τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής προκύπτει ότι αλλάζει ο εκλογικός χάρτης της Ελλάδας. Άλλοι δήμοι και περιφέρειες αυξάνουν τις έδρες τους και σε άλλους μειώνονται. Να πούμε το ότι είδαμε αυτό και στις βουλευτικές εκλογές, εδώ τα συζητούσαμε μαζί, με μείωση των εδρών σε πολλές περιφέρειες της χώρας, όπως επίσης και στη Δυτική Μακεδονία. Σε κάθε περίπτωση, Κατερίνα, η εγκατάσταση των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών θα γίνει 1η Ιανουαρίου του 2023. Τώρα, οι υποψήφοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες πρέπει, είναι υποχρεωμένοι, μέχρι τις 31 Αυγούστου να υποβάλουν επίσημα τους συνδυασμούς τους στο πολυμελές πρωτοδικείο και αυτό να κρίνει κατά πόσο νόμιμοι είναι. Συνεχίζεται αυτό με τους φακέλους να πας, δηλαδή, και πόσους φακέλους. Σκέψου ότι με Δήμο Κοζάνης θα έχουμε 250 ονόματα, το λιγότερο σε κάθε συνδυασμό, 5-6 συνδυασμοί να είναι. Έτσι, πόσα ονόματα πρέπει να καταθέσουμε. Έτσι, Κατερίνα, αυτό ακριβώς. Βέβαια, αυτή τη φορά γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση και θα πάνε εκπρόσωποι φυσικά στο πρωτοδικείο, αλλά γίνεται και ηλεκτρονική κατάθεση των υποψηφιότητων μέσω του gov.gr. Να πούμε ότι αυτή η ψηφιακή ηλεκτρονική αναβάθμιση που είδαμε στις βουλευτικές εκλογές ακολουθεί και την προετοιμασία των αυτοδιοικητικών εκλογών, όπως άμεση επίσης θα είναι εξαιτίας αυτού και η μετάδοση των αποτελεσμάτων. Επειδή έχεις και την εμπειρία από τις βουλευτικές εκλογές, ήταν εύκολο όλο αυτό με τα τάμπλετ για την μετάδοση των αποτελεσμάτων, δηλαδή βοήθησε και εσάς? Για μένα προσωπικά, δηλαδή ως δικαστικός αντιπρόσωπος, ναι, ήταν και εύκολο το τάμπλετ. Δεν είχα πρόβλημα. Άλλοι διαμαρτυρήθηκαν ότι υπήρχε πρόβλημα στο να συνδεθούν, στο να τα στείλουν και όλα αυτά. Για μένα, ναι, ήταν πολύ εύκολο. Και τώρα δηλαδή και στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα έχουμε το αποτέλεσμα πολύ νωρίς και τώρα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια. Πάρα πολύ μεγάλο, βέβαια. Και 43% είναι το μέτρο για να εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης, που σημαίνει ότι θα πάμε και σε επαναληπτικές 15 Οκτωβρίου. Να συμπληρώσουμε, Κατερίνα, σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητων, ότι υποβάλλονται μέχρι τις 31 Αυγούστου. Οι δικαστές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου θα ανακηρύξουν μέχρι τις, εφόσον ελέγξουν την νομιμότητα των συνδυασμών, ανακηρύσουν επίσημα πλέον τις υποψηφιότητες, τους συνδυασμούς, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, οπότε ξεκινάει επίσημα η προεκλογική εκστρατεία, ωστόσο βλέπουμε ήδη ότι ξεκίνησαν και ανακοινώνονται πολλές και ενδιαφέρουσες υποψηφιότητες, τόσο σε Δήμους όσο και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, έτσι, επίσημη προεκλογική περίοδος θα διαρκέσει ένα μήνα και αφορά πιο πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί οι υποψήφοι έχουν τη δυνατότητα για περιορισμένες εμφανίσεις, όπως θα ορίσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως γίνεται πάντα. Τώρα μένει, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κομμάτι που έχει να κάνει με το ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές και αυτό που λέμε κολλήματα. Δηλαδή πριν πάει ο υποψήφιος δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης τα ονόματα, αυτά τα ονόματα που θα θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να έχουν όχι τα προσόντα τα τυπικά, πρέπει να έχουν και κάποια άλλα όπως ορίζει ο νόμος.
Είναι τα κολλήματα στην ουσία, Κατερίνα, και τα συμβίβαστα που υπάρχουν και στην υποβολή υποψηφιότητων για τους βουλευτές σε γενικές γραμμές. Δηλαδή δεν μπορούν να εκλεγούν δικαστική λειτουργή, δικαστές, αξιωματικοί, θρησκευτική λειτουργή γνωστών θρησκειών, συμπαραστάτες περιφερειακοί και δημοτικοί, διοικητές και διευθυντές δημοσίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Βέβαια, σε κάποιους υπάρχει δυνατότητα, εφόσον παραιτήθηκαν στην 1η Ιανουαρίου του 2023, να υποβάλουν υποψηφιότητα. Τώρα, να πούμε ένα άλλο, γιατί υπάρχουν αρκετά κολλήματα, να πούμε σε πρώτο στάδιο κάποια. Υπάρχει κόλλημα, φυσικά, μετά από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ορισμένα συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση και τέτοιου είδους αδικήματα, τα οποία σαφώς ο νόμος και ορθώς θεωρεί ότι τα άτομα που έχουν καταδικαστεί για τέτοιου είδους αδικήματα δεν μπορούν να μετέχουν στη διοίκηση των κοινών και στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και πολύ σωστό αυτό. Έτσι, έτσι. Γιατί σου λέει ότι αν έχει τέτοια κολλήματα και αυτά τα προβλήματα, πόσο μάλλον όταν έχει να διαχειριστεί πολύ περισσότερα χρήματα στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Ένα άλλο κόλλημα είναι το ότι οι υποψήφοι δεν πρέπει να στους δήμους και στις, δεν πρέπει να οφείλουν σε δήμους και στις δημοτικές επιχειρήσεις τους να έχουν χρέη άνω των 300 ευρώ. Μπορεί να εκλεγούν, αλλά το πρώτο δεκαήμερο θα πρέπει να ρυθμίσουν ή να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Σημειωτέν ότι υπάρχουν πολλοί, Κατερίνα, που μετέχουν ως υποψήφοι και έχουν πολύ μεγάλα χρέη, ας πούμε, στην ΔΕΗ Κοζάνης. Έτσι, στο πρώτο δεκαήμερο, αφού εκλεγούν, θα πρέπει να, είτε να πληρώσουν τα χρέη τους, είτε τουλάχιστον να τα ρυθμίσουν γενικά. Εκπίπτουν ακόμη του αξιώματός τους. Βεβαίως. Αν χρωστάνε και 300 ευρώ, φοβερό αυτό. Βεβαίως, ε? Ναι. Βεβαίως, έτσι είναι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο επικεφαλής ενός συνδυασμού να εκλέγει, να εξετάζει, να επιλέγει στην διάρκεια της προετοιμασίας του ψηφοδελτίου του, να εξετάζει τον κάθε υποψήφιο, γιατί πολλές φορές κάποιος μπορεί να εκλεγεί, να εκπέσει όμως μεταγενέστερα του αξιώματος, οπότε, όπως ξέρεις, Κατερίνα, υπέρχεται και κάποια αναστάτωση στην παράταξη και το συνδυασμό. Πρώτος επιλαχών και τα λοιπά, με τις γνωστές κόντρες και τα μαχαιρώματα κάτω από τη μέση. Ε. Έτσι, κάτι άλλο που να συμπληρώσω, μια πολύ βασική αλλαγή που θα πρέπει να την επισημάνουμε, αν θες, εν κατακλείδη, είναι ότι επανέρχεται η πενταετής θητεία των δημάρχων και των περιφερειαρχών και εν γέννη δημοτικών αρχών και περιφερειακών αρχών. Να θυμίσουμε ότι τελευταία φορά που είχαμε πενταετή θητεία ήταν 2014 με 2019, ακολούθησε τετραετής θητεία 2019-2023 και τώρα επανέρχεται ξανά η πενταετής θητεία, η οποία θεωρείται επαρκέστατο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε κάποιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης να διοικήσει και να αναδείξει το έργο του, ειδικά βέβαια, Κατερίνα, σε έργα καθημερινότητας και έργα βραχυπρόθεσμα. Έτσι ακριβώς μένει, γιατί για να γίνει ένα έργο απαιτείται η ανάλογη μελέτη, γιατί θεωρούμε όλοι ότι είναι διαδικασίες πολύ εύκολες. Ωστόσο, εντάξει, μπορεί να υπάρξει επιτάχυνση διαδικασιών, κάτι που το ζητάνε οι αιρετοί εδώ και χρόνια. Γιατί για να οριμάσει μια μελέτη, αυτό που λέμε, απαιτείται διάστημα 2 ετών, ώσπου να ετοιμάσεις να κάνεις, τελειώνει και πιθανά ο επόμενος δήμαρχος να εκτελέσει το έργο. Έτσι γίνεται, γιατί υπάρχει μία συνέχεια. Μένει, είμαστε εδώ. Θα ξετυλίξουμε το χάρτη αυτοδιοικητικές εκλογές με πολλά ενδιαφέροντα και τις επόμενες ημέρες στο γνωστό μας ραντεβού, προκειμένου να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας και όποια πορεία έχουν μπορούν να θέσουν τα ερωτήματά τους. Άλλωστε είναι ανοιχτό το διαδίκτυο, τα social media με το Messenger, Instagram κτλ. Για να θέσουν τα ερωτήματά τους. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης.